καταλαβαίνω γιατί έχετε λυσάξει όλοι. Γιατί θέλετε να μάθετε τι είπα εγώ με τον Λουκά? Είσαι η τελευταία που μίλησε μαζί του. Τι ακριβώς είπες? Μάλιστα. Επειδή έχει μεγάλη ζήτηση αυτή η κουβέντα και εγώ δεν μπορώ να την επαναλαμβάνω κάθε τρεις και λίγο, σκέφτομαι να την κυκλοφορήσω σε CD. Αμαλία. Εντάξει. Μιλήσαμε για τη φωτογραφία που υπογράφεται ομερτά εσύ και η κολλητή σου. Αυτό του είπες? Ότι δώσαμε όρκο σιωπής. Αλήθεια δεν είναι? Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Ούτε αυτός το πίστεψε στην αρχή. Αλλά προφανώς σταδιακά το εμπέδωσε το μπαναράκι μου. Έχεις καταλάβει τι έκανες? Εγώ τι έκανα? Τι έκανα εγώ, Ρούσο? Εσύ τον έχεις στείλει για βρούμε στο Λουκά. Εσύ προσπαθείς να του καταστρέψεις τη ζωή, την καριέρα του, τη σχέση του με την Νόρα. Όλα μπάρεις να τα έχεις πάρει. Σταμάτα, ρε Αμαλία. Σταμάτα, επιτέλους. Δεν αντέξεις τον απολογισμό, έτσι? Τι να κάνω, αγοράκι μου, κρίμα. Το θέμα είναι ότι δεν άντεξε ο Λουκάς, όχι εγώ. Ο Λουκάς, αν θες να ξέρεις, το πήρε πολύ βαριά. Ήτανε σαν να το άκουγε για πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπάθησα τουλάχιστον 100 φορές να του μιλήσω, αλλά αυτός τίποτα δεν άκουγε. Δεν σου φτάσανε οι 100, ε? Ήθελες 101, να το στείλεις μια και καλή τον άνθρωπο. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν φταίω εγώ που έφυγε ο Λουκάς. Εντάξει. Εμένα έχουν πανιάσει τα χέρια μου. Να καθαρίζω πατάτες και να μαγειρεύω για το πουλέν σου. Να τον παρηγορώ μέρα νύχτα για τη σχέση του με την Ώρα, όταν εσύ προσπαθούσες να τους χωρίσεις. Σταμάτα αυτό το τροπάρι, ρε Αμαλία. Να χαρείς. Δεν θα χαρώ εγώ. Εσύ να χαρείς. Μπορείτε να χαρείτε, κύριε. Τα καταφέρατε. Παλέψατε πάρα πολύ για να καταστρέψετε τη ζωή του ανθρώπου και το καταφέρατε. Μπράβο! Εγώ προσπάθησα να μην του κλείσω το σπίτι του ανθρώπου. Γιατί εγώ τον πονάω τον Λουκάκο μου. Ναι, ενώ εγώ δεν τον αγαπάω τον Λουκά. Γιατί τον είχες τότε στα μαύρα σκοτάδια τον άνθρωπο? Θα του μιλούσα, Αμαλία, την κατάλληλη στιγμή. Καλά κρασιά. Το μυαλό σου ήταν στην τρελή πυργοδέσποινα. Ευτυχώς που βρέθηκα εγώ και του άνοιξα τα μάτια του ανθρώπου. Ευτυχώς. Αν είχες ιδέα τι έκανες. Δεν μου λες. Γιατί τόσο πανικός? Ω. Έφυγε ο άνθρωπος, θα ξαναγυρίσει. Το πολύ πολύ να μου σου μιλάει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα εγκαταλείψει και τα εγκόσμια για μια φωτογραφία? Σταμάτα, ρε Αμαλία. Σταμάτα πια. Εκτός... ανορμόμενος από αυτή τη φωτογραφία, ανακάλυψε άλλα πράγματα, τα οποία εγώ, η αφελής, αγνώω. Σταμάτα να μπερδεύεσαι. Αρκετά ανακατεύτηκες μέχρι τώρα. Εντάξει? Τι μου κρύβεις, Ρούσο? Πολλά. Πάρα πολλά, Αμαλία. Μες στην ημιμάθεια ζεις. Γι' αυτό σταμάτα να ανακατεύεσαι. Μήπως ήρθε η ώρα να πατάξουμε την ημιμάθεια και να μου τα ξεράσεις όλα? Όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω εγώ ο ίδιος. Ακούς? Σου χαλάσαμε το πλάνο, ε? Πω, πω, κρίμα. Αλλά ξέρεις, αγοράκι μου, το πλάνο σου έμπαζε. Η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια και τότε να δω που θα κρυφτείς. Να δω που θα κρυφτείς. Συντονίστηκε και ο Ρούσος με την απουσία του Λουκά. Τι έγινε με αυτόν, έμαθες τελικά? Τι να μάθω, μωρέ Δημήτρη. Μια χαρά θα είναι ο Λουκάς και θα πίνει το καφεδάκι του. Επίτηδες το έκανε. Για να σαμποτάρει την υπεράσπιση της μάνας μου. Εντάξει, δεν νομίζω να ισχύει αυτό που λες. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος ο Λουκάς. Ακόμα κι εγώ τον έχω ψυχολογήσει. Καλά. Εσύ ξέρεις την καλή του πλευρά. Δεν έχεις ιδέα τι φίδικο λοβό είναι. Κι αυτός και όλη παρέα. Κάνουν τους τρελαμένους τώρα, τον ψάχνουν και καλά. Και να είσαι σίγουρος ότι τον έχουν κλειδωμένο σε καμιά υπόγα στην ΕΔΕΜ. Δεν νομίζω, ρε Τέζη, δεν νομίζω. Αν ήθελε να τυχώσει τη μάνα σου στη φυλακή, για ποιο λόγο να αναλάβει την υπεράσπιση της? Αχ, μωρέ Δημήτρη μου. Είσαι αθώος και δεν πάει το μυαλό σου. Α, καλά. Ακριβώς γι' αυτό την ανέλαβε. Για να τη σαμποτάρει εκ των έσω. Και πολύ φοβάμαι πως τα κατάφερε. Το καλό σου το έκανα, Λουκά. Δεν έπρεπε να το μάθεις. Για
διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς έχουμε απόφαση στην πολύκρωτη υπόθεση φόνου του Περικλή Χατζηβασιλείου. Το δικαστήριο έκρινε την κατηγορούμενη Αντιγόνη Λαζαρίδη αθώα λόγω αμφιβολιών. Αθώα. Κανείς δεν είναι αθώος. Όλοι μας έπρεπε να είστε. Όλοι. Ακόμα και ο πατέρας μου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που γίνεται τώρα? Γιατί ήρθες εδώ? Περηφανεύεσαι για τα εγκλήματά σου? Τι είναι, αρρωστημένη χαράγια για τους φόνους σου? Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ήρθες σε μένα? Κέρδισες το σεβασμό μου και θεώρησα ότι εσύ τουλάχιστον έπρεπε να ξέρεις την αλήθεια. Ο Ρούσος τα ξέρει όλα αυτά? Όχι βέβαια. Μέχρι τώρα κράτησα για τον εαυτό μου αυτή την αλήθεια. Και δεν φοβάσαι μήπως τα αποκαλύψω όλα? Τώρα πια δεν θα σε πιστέψει κανένας. Θα σε συμβούλευα όμως να μην το κάνεις. Τι είναι αυτό, απειλή? Συμβουλή. Εγώ σε εκτιμώ, παρόλο που ξέρω ότι έχεις τη χειρότερη εντύπωση για μένα. Ξέχνα τα όλα. Αυτά είναι παρελθόν. Το μέλλον σου είναι ο Λουκάς. Βρες τον, παντρευτείτε και φτιάξτε οικογένεια. Και μόνο που υπάρχεις μου διέλυσες τη ζωή. Σήκω και φύγε από εδώ, γιατί δεν θα σεβαστώ τίποτα. Σήκω και φύγε! Για πες τι έγινε. Η δίκη τελείωσε. Οπότε τέρμα και ουσίες. Μακάρι να έχει τελειώσει διαφορετικά. Όχι μόνο η δίκη, όλο το πακέτο. Για το Λουκά ανησυχείς? Για την ώρα. Περιμένει παιδί και είναι στα πατώματα. Είναι έγκυος η ώρα. Πολύ όμως. Ο Λουκάς δεν έχει ιδέα. Και γιατί δεν του το είπε? Περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Που να ξέρε. Δεν το πιστεύω. Αν το ήξερε ο Λουκάς, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Άσε με, γιατί τρελαίνομαι. Αντί να πηγαίνει να αγοράζει ρουχαλάκια, κλαίει και οδύρεται. Έχασε τώρα και τη δίκη, άντε να τη μαζέψουμε. Τουλάχιστον έχει εσάς κοντά της. Ειδικά σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Θέλει ο Ρούσος να μας δει όλους. Να σας πει τι? Δεν έχω ιδέα. Πάντως ο Ρούσος ξέρει πολλά και δεν μιλάει. Από ό,τι έχω καταλάβει, είχε ιδιαίτερη σχέση με τον Λουκά. Δηλαδή με όλους σας συνδέεται. Γι' αυτό και εγώ έχω την ελπίδα ότι κάτι θα ξέρει για τον Λουκά και θα τον βρούμε. Μόνο αυτό. Και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Παρακαλώ, ξεκόλα λίγο. Έχουμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε λίγο χειρότερα. Ο Λουκάς είναι εξαφανισμένος. Στον μπαμπά σου να το πεις αυτό. Αυτός εξαφανίζει το αγόρι μου. Α, είναι και μάγος ο μπαμπάς μου τώρα. Ο μπαμπάς σου είναι ο καλύτερος μάγος. Άσε που δεν τον πιάνει το μάτι σου. Στο λέω και να το θυμάσαι. Εξαιτίας του εξαφανίστηκε ο Λουκάς μου. Λοιπόν, θα πάω να βάλω ένα καφεδάκι να ηρεμήσουμε λίγο, να. Ναι, βέβαια. Με τα νεύρα που έχουμε, ένας καφές είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Τι λες, παιδάκι μου? Φτιάξε ένα καφέ. Λουκάς Βενέτης. Λουκά, πού είσαι? Σε ψάχνουν όλοι. Δεν έχει καμία σημασία. Είσαι καλά? Καλά, καλά είμαι. Έμαθες για την απόφαση? Ναι, έμαθα. Όχι ότι έχει καμία σημασία πια. Λουκά, τι συμβαίνει, εξήγησέ μου. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μου είχε πει η Νόρα για τον εφιάλτη που βλέπετε. Ναι. Είχατε πει ότι πέφτει ένας πυροβολισμός. Μπορείτε να θυμηθείτε ποιος πυροβολεί? Γιατί με ρωτάς? Έχει μεγάλη σημασία για μένα, κυρία Χατζηβασιλείου. Δεν μπορώ να σας πω τους λόγους, αλλά πρέπει να μάθω. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναγνωρίζετε τα πρόσωπα? Παρουσίες βλέπω, όχι πρόσωπα. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιοι είναι. Ξέρετε όμως ότι είναι τα ίδια με τις φωτογραφίες? Ξέρω ότι η φωτογραφία με πήγε κατευθείαν σε εκείνες τις μνήμες, αλλά δεν μπορώ να σου εγγυηθώ τίποτα άλλο. Εντάξει. Λουκά, σε ψάχνουν όλοι, Λουκά, ανησυχούν. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα πει αυτή τον σκότωσε. Αν με πίστευε, θα ήμασταν οικογένεια τώρα. Πείτε μας, κύριε Ρούσο, ξέρετε κάτι για τον Λουκά? Να σας φέρω κάτι? Όχι, όχι, Κατερίνα, ευχαριστώ. Είσαι καλά? Ναι, καλά. Κάτσε, κάτσε. Να μάθω θέλω. Τι συμβαίνει, κύριε Ρούσο? Ξέρω γιατί έφυγε ο Λουκάς. Ξετίας μου έφυγε. Όχι, Νόρα. Όχι, εσύ τον κρατούσες, εσύ, πάντα. Εγώ τον έδιωξα. Τι εννοείτε, πώς? Με μια οδυνηρή αλήθεια. Αυτή είναι η περιβόητη φωτογραφία? Δεν το πιστεύω. Τι είναι? Αυτός. Αυτός είναι ο πατέρας του Λουκά. Πώς σκέφτομαι τον Λουκά? Όλοι αυτόν σκεφτόμαστε. Θα είναι πολύ χαλιά. Κρίμα το παιδί. Αυτός ο φίλος μου που πέθανε μου είπε κάποια πράγματα πριν κλείσει τα μάτια του. Πράγματα?